ο οποίος, όπως είναι γνωστός, είναι χρόνιος εδώ στην εγγραφή μας, μας κάνει την τιμή κάθε χρόνο έτσι να έρχεται και να μας ομιλεί. Όπως ξέρετε, ο Πατήρ Νεκτάριος είναι ηγούμενος στο μοναστήρι Σαρματά, στην Κύβα. Είναι και ιεροκήρυξ στην Ιερά Μητρόπολη και Βόρειο της Λεβαδίας. Αυτό μην έχει και μια ιδιαίτερη έτσι, αναισθησία στα παιδιά τα ορφανά που βρίσκονται στην περιοχή της Κρυμαίας και της Ιταλίας και σε συνεργασία με πολλούς φίλους και αδελφούς εκεί στην Μητρόπολη Εθνικών φιλοξενεί κάθε χρόνο παιδιά ταλαιπωρημένα από την περιοχή αυτή που σας ανέφερα προηγουμένως. Μου είπε φέτος, λέει, ότι ήταν 360 τα παιδιά που φιλοξενήθηκαν το καλοκαίρι στην κατασκήνωση. Εμείς, επειδή είμαστε λιγάκι έτσι ομοιομαθείς σε αυτό, το ευχόμαστε καλό κουράγιο, γιατί ξέρουμε πόσο δύναμη χρειάζεται να έχει κανείς και πόσο κουράγιο για να αντλεί κανείς και να δίνει και χαρά στα άλλα παιδιά τα οποία είναι ορφανάκι πορεμένα. Σας καλωσορίζουμε, κύριε Νεκτάρια, και έτσι σας ευχαριστούμε που και φέτος δεν μας έρθετε την πρόσκληση και ήρθατε κοντά μας και σας έχουμε εδώ κοντά μας. Να ψάχνουμε όλοι μαζί το τροπάρι της Αγίας μας και μετά να ακούσουμε εδώ τον κύριο Νεκτάρια και να έχουμε τη δυνατότητα, αν κάτι στο τέλος δεν καταλάβουμε ή θέλουμε κάτι να ρωτήσουμε, με πολύ αγάπη ο κύριο Νεκτάριος θα μας απαντήσει. Παρά την Αγία την ύψωμε και τρούχαντας τα γήμα συνεπίτσε και ρόστρους δύο με πίστη εξαθώ βοήθεια και όλο τους είναι εύχαστη, παραδείγματος χάρη. Εάν
Η ευτυχία ή η νομιζόμενη χαρά είναι να έχεις χρήματα, τότε πάει να υπάρχει χαρά. Όταν πάγουν υπάρχουν τα χρήματα. Αν η χαρά είναι να είσαι υγιής, τότε η χαρά πάει να υπάρχει όταν είσαι άρρωστος. Αν η χαρά είναι να βρίσκεσαι μαζί με κάποιο πρόσωπο που αγαπάς, τότε η χαρά πάει να υπάρχει όταν χάσεις το πρόσωπο που αγαπάς. Άρα αυτό δεν είναι χαρά. Αυτό είναι προσωρινό, δεν είναι χαρά, είναι ευχαρίστηση. Χαρά λοιπόν δεν είναι κάτι τέτοιο, αλλά είναι μια μόνιμη κατάσταση. Όλα αυτά λοιπόν, το ξανατονίζω, μπορούν να ονομαστούν ευχαρίστηση. Η ευχαρίστηση διαρκεί όσο διαρκεί το βλέπει, ο χορός, το παιχνίδι, τα αξιώματα, τα νιάτα. Όταν αυτά τελειώσουν, τελειώνει η ευχαρίστηση. Κατόπιν όλα σβήνουν και επανέρχεται το αίσθημα της μοναξίας. Πολλές φορές τις αηδίες. Και όχι σπάνια αφήνουν μια γεύση πικρίας. Μοιάζουν ένα πυροτέχνημα που εντυπωσιάζει, φωτίζει πραγματικά τον ουρανό και μετά χάνεται. Πολλοί τα συγχαίουν επειδή μοιάζουν. Αλλά μοιάζουν όπως ο χρυσός και ο χαλκός, ο πλούτος. Ο χαλκός λάβει άμα το γυαλίσεις, αλλά σε λίγο μαύρισε και πάλι. Και όσο δένεται κανείς με κάτι, τόσο ευχαριστιέται. Όταν το χάσει, τόσο περισσότερο λυπάται. Γι' αυτό οι Άγιοι τόνιζαν συνεχώς πως η χαρά είναι άπιαστη όσο περισσότερο δανόμαστε με τα πράγματα του κόσμου τούτου. Ποια είναι η διαφορά τώρα ψυχαγωγίας, διασκέδασης, χαράς? Η ψυχαγωγία είναι η αγωγή της ψυχής. Διασκέδαση είναι μια σύνθετη λέξη που παράγεται από το διάκριτο σκεδάλωμα. Σκεδάλωμα σημαίνει διασκορπίζουν. Επομένως, διασκέδαση σημαίνει διασκορπίζουν. Η ψυχαγωγία δεν έχει σχέση με τις σύγχρονες μορφές της ψυχαγωγίας που κάθε άλλο παρά είναι αγωγή της ψυχής. Ποιος ανοίγει το βότρο για να αναπνεύσει? Ποιος κάνει να πιει νερό από το βούρκο για να ξεκουσάσει? Και πώς μπορούμε να ψυχαγωγηθούμε πραγματικά σήμερα με αυτά που μας προσφέρουν? Ας δούμε μερικά. Όταν στην τηλεόραση βλέπουμε χιλιάδες εγκλήματα, αφήνω τα άλλα, να μόνο για χιλιάδες εγκλήματα, είναι δυνατόν να μιλάμε για ψυχαγωγία? Όταν από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποκαλούνται στα παιδιά υπερέντες, εφιάλτες, υπαλμίες, μανία καταστροφής, νευρώσεις, μοναξιά, παίζουν μόνα τους, ζουν σε φανταστικούς κόσμους τα παιδιά. Είναι αυτό ψυχαγωγία, αγωγή της ψυχής? Όταν τα νέα παιδιά πλέον στη δίσκο, που η ένταση του ήχου που επικρατεί είναι ανάλογη με τον βαθμό που προκαλεί ένα αεριοθούμενο καταδιωκτικό αεροπλάνο, με σοβαρές εκδοτώσεις στα αυτιά ή στα μάτια, λόγω του αναδοσμένου στον φόντο, έχει αυτό σχέση με την ψυχαγωγία? Διάβαζα ότι κάποια χρονιά στο καρναβάλι του Ρίο σκοτώθηκαν 140 άτομα και τραυματίστηκαν 10.000. Αυτό γίνεται κάθε χρόνο. Λοιπόν, είναι αυτό που ψυχαγωγία? Πόσες φορές ψάχνουμε δεξιά και αριστερά τη χαρά και ψυχαγωγία σε βρώμικες πηγές και χάνουμε τις ευκαιρίες που μας χαρίζει ο Θεός κάθε στιγμή? Λέει πολύ ωραία ο Ιωάννης Χρυσόστομος. Είδα να πουλί ψυχαγωγίστε, βάδιζε εις παραδείσους, επί παραλέοντα ποταμών και λίμνας, καταμάνθανε κύκους, άκουετε τρίγων φαδόντων, επί χωρίας ψυχής μαρτύρων, όπου σώματος υγεία και ψυχής ωφέλεια και βλάβος ουδέν μετάνοια μετά την ειδονή κάθε περαιτάθο. Δηλαδή, εάν θέλεις να ψυχαγωγηθείς, πήγαινε στο δάσος, περπάτησε δίπλα στο τάδι και στις λίμνες, απόλαυσε το κελάρισμα των πουλιών, επισκέψε τους τάφους των μαρτύρων που υπάρχει υγεία σώματος, ωφέλεια ψυχής και καμιά βλάβη. Ούτε να μαντωρήσουμε την αμαρτία που συμβαίνει εδώ, δηλαδή στις κοσμικές διασκεδάσεις. Έχεις γυναίκα, έχεις παιδεία, τι τάφης ειδονής ίσον, έχεις οικία, έχεις φίλους, τα αυτά τα τελπνά, πολύ μετά το της οφροσύνης και το κέρδος παρέχοντα.
Έχεις δηλαδή οικογένεια, έχεις παιδιά, έχεις φίλους, τι πιο όμορφο. Τι γαμπέτρο γλυκύτερο και φταίνει. Τι είναι γενικός, γυναικός, τόσο χρόνια δουλεμένο. Πες πρώτα ο Άγιος, τι είναι γλυκύτερο από τη γυναίκα και τα παιδιά σου. Γιατί ψάχνεις αλλού να βγαλείς και να διασκεδάσεις. Και τα λέει αυτά ο Άγιος γιατί γνώρισε την κατάσταση που επικρατούσε τότε. Έτρεχαν οι άνθρωποι στα θέατρα της εποχής εκείνης, που ήταν πραγματικά διαφθορία και διαλύονταν οικογένειες και που αποκαλούνταν σοβαρά οικογενειακά και κοινωνικά προβλήματα. Γι' αυτό και στη συνέχεια λέει, λέγεται «Ουν οι βάρβαροι ποτέ υπήν ρήμα φιλοσοφίας γέμων, περιγάπτων θεάτων τούτων ακούσαντες των παρανόμων και της ακύρου τέρψεως, Ρωμαίοι φυσίν, όσου κέχοντας πέρδας και γυναίκας, ούτω διάβας επενόησαν τα συγγονάς». Οι βάρβαροι, λέει ο Άγιος, κάποτε είπαν ένα πολύ σοφό λόγο. Όταν άκουσαν το πώς, λέει, τότε διασκεδάζαν οι άνθρωποι, οι χριστιανοί, απόρρισαν και αναρωτήθηκαν. Καλά, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν οικογένεια, δεν έχουν γυναίκα και παιδιά. Επινόησαν, λέει, τα θέατρα σαν τις ανάγκες για να διασκεδάζουν σαν να μην έχουν οικογένεια. Το τονίζω βέβαια τα θέατρα της εποχής εκείνης σαν διαφορία. Δεικνύοντας ότι ουδέν παίρνω γλυκύτερο και γυναικός εάν σενός εθέλης βιούν. Έτσι αυτή η βάρβαρη τονίζει ο Άγιος. Μα μας έδωσε ένα μάθημα σε εμάς τους χριστιανούς. Ότι δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε γλυκύτερο, ομορφότερο, ωραιότερο από τη γυναίκα και τα παιδιά σου. Εάν πραγματικά θέλεις να ζεις με σεμνότητα και σωτροσύνη. Ένα άλλο στοιχείο της χαράς είναι η χαρά μέσα στον πόνο. Τότε η αλήθινη χαρά δεν είναι απλή ευχαρίστηση. Αποδεικνύεται από τις περιπτώσεις όπου συναντάμε τη χαρά μέσα στον πόνο. Χαρά και πόνος μπορούν να συνεπάρξουν μέσα στη χριστιανική ζωή. Όχι όμως ευχαρίστηση και πόνος. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Παύλος είναι στη φυλακή. Την ώρα που οι άλλοι κρατούμενοι ήταν θλιμμένοι, αυτός έψαλε. Και ξέρετε, η φυλακή εκείνη την εποχή δεν ήταν όπως σήμερα, ήταν φρίκι. Μεγάλο μαρτύριο. Δεμένοι με αλυσίδες, μέσα σε ένα υγρό υπόγειο, δεν έβλεπαν ήλιο κλπ. Οι πρώτοι χριστιανοί σχέτιζαν τη χαρά με το μαρτύριο. Ο Άγιος Μάρτης Κάρπος οδηγείται στο μαρτύριο και μιλάει. Γιατί γελάς τώρα το λιμάνι, εδώ πάμε να σε σκοτώσουμε. Και λέει ότι είδα τη δόξα του Κυρίου μου και χαίρομαι. Είμαι πλέον ελευθερωμένος. Δεν θα γνωρίσω τη δυστυχία. Ο Άγιος Πολύκαρπος πάνε στρατιώτες προς Ηλάβη και αυτός τους παραθέτει τραπέζι, τους βάζει φαγητό, να φάνε. Φεδρό πρόσωπο, χαρούμενο πρόσωπο. Όταν ανακοίνωσαν το σκοπό της επίσκεψής τους, θαρασούς και χαρά συνέβη και το πρόσωπο αυτού χάρητος και πλήρω του. Όταν το είπαν γράμμα σε Ηλάβη, πάμε για το μαρτύριο, τότε λέει, γέμισε χαρά. Το πρόσωπό του φωτίστηκε και γέμισε χάρη. Άλλο γιορτάζουμε τον Άγιο Ανδρέα. Όταν τον οδήγησαν στο μαρτύριο και είδε το σταυρό που θα τον κρεμούσαν, το φοβερό αυτό μαρτύριο, γέμισε και αυτός χαρά και άρχισε να ψέλνει και να χαιρετάει το σταυρό χέρι στα βρέ του Κυρίου μου, αξιοθρηγό, να μαρτυρήσω για τον Χριστό. Ένα υπέροχο ύμνο για τη χαρά, ξέρετε, είναι η 9η Συμφωνία του Μπετόβεν. Γνωρίζετε τι σημαίνει η συνθήκη γράφτηκε. Ξεπίδησε μέσα από τον πόνο και την πίστη. Την έγραψε ο Μπετόβεν όταν ήταν εντελώς κουφός και υπέφερε γιατί δεν μπορούσε να ακούσει τα δημιουργήματά του. Κι όμως ο κουφός δεν άκουγε και έγραψε την 9η Συμφωνία, ίσως την πιο ωραία, που λέγεται Συμφωνία της Χαράς. Λέει ο Άγιος Ξόστομος, εμαστήντο οι Απόστολοι και χαιρών. Τους μαστίγουναν για τους Αποστόλους και χαιρών. Εδέποντο και ευχαρίστον. Τους έπαιρνε, τους οδηγούσαν στις αλυσίδες και χαίρονταν. Ελιθάζοντο και κήρυτον. Τους λίθαζαν, τους λιθοβολούσαν και αυτοί έκαναν κήρυτον. Τάχτην και εγώ βούλω με τη χαρά μου,
Αυτή είναι ο τέλετερα. Αυτή και εγώ θέλω να είναι τη χαρά. Και αλλού γράφει ο Γιάννης Χρυσόστομος. Ουδέ εγώ κολλείω χέρι. Δεν σας εμποδίζω εγώ να χαίρεστε. Αλλά και σπόδρα παρενώ. Σας παροτρύνω. Δύναμη να χαίρεστε. Αλλά χαρά εν Κυρίω. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος επίμονα προτρέπει. Αδελφοί, χαίρετε. Πάλι νερό, χαίρετε. Η χαρά στην άσκηση. Οι ασκητές νομίζουν ότι είναι θλιμμένοι. Όμως, τα κείμενα δείχνουν κάτι άλλο. Ο Άγιος Αντώνιος, γράφει ο Άγιος Αθανάσιος, ο βιογράφος, από χαρά της ψυχής, η λαρών είχε το πρόσωπο. Την πάρα ψυχή του, το πρόσωπο ήταν χαρούμενο, ήταν σιγαρό. Ουδέποτε γάλε παράτατο, ποτέ δεν ταραζόταν. Γαλινιώσεις αυτού της ψυχής, γιατί μέσα του ψυχή ήταν γεμάτη γαλήνη. Ουδέποτε σκυφροπός εγένετο, ποτέ δεν γινόταν σκυφροπός, μελαγχολικός, χερούσης αυτού της διανοίας. Βλέπουμε εδώ ότι η χαρά στον Άγιο Αντώνιο ήταν σταθερή, ήταν μόνιμη, γιατί ήταν αληθινή. Δεν την επηρέαζαν οι αναρσόμιας εξωτερικές συνθήκες. Η αληθινή χαρά αντέχει και στις πιο φοβερές παρεχειμονιές. Ποια είναι λοιπόν η αληθινή χαρά? Ο Θεός είναι η πηγή της χαράς. Η Αγία Γραφή συνδέει τη χαρά με την παρουσία του Θεού στη ζωή του ανθρώπου. Ο Αδάμ ήταν ευτυχισμένος όσο ήταν κοντά στον Θεό. Όταν έφυγε, έγινε δυστυχισμένος. Και ο άνθρωπος από τότε ψάχνει να βρει τη χαρά. Ο Χριστός έφερε πάλι τη χαρά. Γι' αυτό και τα κείμενα που μας μιλούν για τον ερχομό ονομάζονται Ευαγγέλια, καλή αγγελία. Η χαρά είναι καρπός της πνευματικής ζωής. Η ζωή μακριά από τον Θεό δεν δίνει τη χαρά. Δίνει κάποιες λίγες απατηλές ευχαριστήσεις. Η χριστιανική ζωή έχει καρπό τη χαρά. Ο γάρ καρπός του πνεύματος εστίν είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, πίστης, πραώτης, εγκράτεια, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο αγώνας και η άσκηση δίνουν τη χαρά. Όσο πλησιάζουμε τον Θεό, τόσο η χαρά θα μας πλημμυρίσει. Ίσως σας θυμάστε γύρω στο 1975 ή παλιότερο, όταν ο μεγιστάνας του πλούτου, ο Νάζης, αρρώστησε, είχε χάσει το γιο του, είχε χάσει τη γυναίκα του, και αρρώστησε από μια ασθένεια και πήγε στο νοσοκομείο στο Παρίσι και τον περίμενε δημοσιογράφη να του πάρουν συνέντευξη, να του πάρουν φωτογραφία. Και αυτός κρύφθηκε και άρχισε να ανεβαίνει τρέχοντας τα σκαλοπάτια. Και κάποιος δημοσιογράφος κατάφερε να του πάρει μια φωτογραφία που έκανε τον γύρο του κόσμου και έβλεπε σε ένα θλιμμένο, ένα δυστυχισμένο άνθρωπο. Και μέσα στο νοσοκομείο δήλωσε: τα χρήματα δεν μου έφεραν τη χαρά. Φέρτε μου έναν παπά να εξομολογηθώ. Ποιος ο μεγιστάνας του πλούτου το θαυμάζαμε τον Θεό και λέγαμε να είμαστε θέση του. Τα χρήματα δεν μου έφεραν τη χαρά. Στην Αγία Γραφή η χαρά έχει έντονη κοινωνική σημασία. Η κοινωνική ζωή των πιστών δίνει αφορμές και καθημερινή χαρά. Έτσι, οι γιορτές, η μουσική, ο χορός, τα τραγούδια είναι εκφράσεις χαράς. Η Εκκλησία είναι πηγή χαράς. Μέσα στη λειτουργία, όταν όλοι ενωνόμαστε στο σώμα του Χριστού, ζούμε τη χαρά της ένωσης, της αδελφοσύνης. Δοξάζουμε με χαρά τον Θεό. Χαιρόμαστε βλέποντας ένα νέο μέλος της Εκκλησίας στο βάπτισμα ή την απαρχή μιας νέας οικογένειας στο γάμο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι στην ημερολογία αναφέρεται πολλές φορές η λέξη χαρά. Μας κατηγορούν τους χριστιανούς ότι είμαστε μελαγχολικοί. Τι λένε τα ντροπαλιά μας? Χαρά τα πάντα πεπλήρωνε. Όλα νιώθησαν από χαρά. Εφρενέστο τα ουράνια, αγαλιάστο τα επίγεια. Η Παναγία ονομάζεται χαράς βροχείων. Ή παρακαλούν την Παναγία, χαράζουν την καρδία, πλήρωσουν παρθενεγέ, ξέρετε που χαρά την καρδιά μου. Η δεύτερη λειτουργία, ξέρετε πώς τελειώνει. Είναι μια ευχή που διαβάζει ο ιερέας πριν κάνει την απόρριση στην Αγία Πρόθεση, εκεί που είναι το σώμα του κ. Χριστού. Λέει λοιπόν, πλήρωσον χαράς
και προσήμεις τας καρδίας ημών. Η χαιρετισμή τι είναι? Το χαίρε, να έχουμε χαρά. Γιατί η Παναγία ήταν η πάντων χαρά. Αυτή η ωραία εικόνα, η πάντων χαρά. Τι σημαίνει να είμαι χαρούμενος? Η λέξη χαρά στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται 150 φορές. Το ρήμα χαίρο αναφέρεται 65 φορές. Αυτό δεν σημαίνει, πατέρα γέλια, αστεία, φωνές. Εκδηλώνει τη χαρά του ευχαριστώ ήθος, με το χαμογελαστό πρόσωπο, με την καλή διάθεση, την ηρεμία, τον καλοκάνο ευχαριστία. Όχι με σπασματικότητες και θεατρινισμούς, με ήθος συγχωρέστε με χαζοχαρούμενο, ή όπως το μαρτύριο του Ιεθωμάκη Κάμπερν, ανθρώπου που είναι σε σέκτες, που έχει μια πλαστή χαρά στο πρόσωπο. Δεν είναι χαρά, είναι κάτι ψεύτικο. Υπάρχει όμως χαρά χωρίς τον Χριστό. Είπαμε ότι δεν υπάρχει. Ο χριστιανός και τις πιο ειδικές εκδηλώσεις της καθημερινής ζωής τις χαίρεται. Ο αμαρτωλός, ο άθεος και τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής δεν τις χαίρεται. Δεν μπορεί να απολαύσει ούτε ένα όμορφο τοπίο, ούτε μια δύση του ηλίου. Όσοι πλησίασαν τον Χριστό γνώρισαν ότι υπάρχει το πλήρωμα της χαράς. Ο Άγιος Αυγουστίνος, που πέρασε τη ζωή του μακριά από τον Θεό και μέσα στις απολαύσεις και στις συντονές, έγραφε μετά: «Δεν είναι τίποτε άλλο η μακαρία ζωή παρά το να χαίρομαι με σένα, για σένα, από σένα. Όταν σε βρίσκω, όταν σε θυμάμαι, χαίρομαι για σένα». Ο Άγιος Σεραφείμ Σάρωθ τι έλεγε? Όταν συναντήσω τους ανθρώπους, έλεγε: «Χαρά μου, Χριστός ανέστη». Ενώ ο Σάρωθ στην εποχή μας, τι έλεγε όταν έβλεπε τον άλλον? Τι ήταν ο άλλος γι' αυτόν? Εικόνα σύμου. Ο άλλος είναι η εικόνα σύμου. Και τον Άγιο Σεραφείμ ήταν η χαρά του. Ο Σάρωθ, τύπος, ένας κορυφαίος κριτικός λογοτεχνίας, όταν γνώριζε στον Χριστό, σημείωσε στο ημερολόγιο του τρεις λέξεις: χαρά, χαρά, χαρά. Ο ίδιος ο Χριστός μετά την Αναστασή του συνάντησε τις πληροφόρες και τι της είπε? Χαίρετε. Μια τόσο όμορφη προσφόρηση που τη λέμε μέχρι και σήμερα. Αντίθετα, άνθρωπο μακριά από τον Θεό, ο Ευγένιος Ιωαννέζου, πετυχημένος στρατηγός συγγραφέας, αλλά άνθρωπος, έγραφε: «Μέσα μου υπάρχουν αντιφατικά συναισθήματα. Η φρίκη του να ζω και η φρίκη του να πεθάνω». Δηλαδή η ζωή του κυμνόταν μέσα σε δύο συγκλονιστικούς φόβους και τρόμους, και τη ζωή και του θανάτου. Ο Ανατόλ Φρανς, Γάλλος διακεκριμένος συγγραφέας, αλλά μαχητικός άνθρωπος, έλεγε σε φίλο του: «Αν μπορούσες να ρίξεις μια διαπεραστική ματιά στα βάθη της καρδιάς μου, θα οπισθοχωρήσεις με τρόμο. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος πιο δυστυχισμένος από μένα στον κόσμο. Με ζηλεύω για τις επιτυχίες μου, και όμως ποτέ μου δεν γνώρισα την ευτυχία, ούτε μια μέρα, ούτε μια στιγμή». Ο Νίτσε, ταλαιπωρημένος από τους άνθρωπους, έγραφε: «Τραβηχτείτε από κοντά μου, κοκκινήστε για μένα, ίσως σας έχω απαντήσει. Μην εγκαταλείψετε ποτέ την ιδέα του Θεού». Το χειρότερο είναι πως δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου για ποιο σκοπό πρέπει να ζω. Το κάθε τι μου φαίνεται ενοχλητικό, οδυνηρό, αειδιαστικό. Ακούστε και μια ιστορία που πρέπει να έχετε ξανακούσει. Λέγεται πως κάποιος υπέφερε από αδιάκοπη εσωτερική δυστυχία που μερικές φορές έφανε στα όρια της μελαγχολίας. Αβάσταχτη ζωή του, του είχε σπάσει τα νεύρα. Είχε εκλογιστεί το νευρικό του σύστημα, κατέβηκε σε ένα ψυχίατρο και ζήτησε τις πολύτιμες συμβουλές του. Και εκείνος πρόθυμος του τις έδωσε. Συμβουλές όμως που έμειναν στην επιφάνεια και δεν έπιαναν τη ρίζα, την αιτία του κακού, δεν άγγιζαν την ψυχή του. Ταξίδια, αγαπητέ μου, να ταξιδεύεις όσο πιο πολύ μπορείς. Η αλλαγή των παραστάσεων θα σε βοηθήσει να ξεχάσεις. Να εισμονήσεις τα προβλήματά σου, τις ανησυχίες, τους φόβους σου. Ταξίδια, γιατρέ μου, μα δεν κάνω και τίποτα άλλο. Όλο που γυρίζω από αυτοκίνητο σε καράβι, σε τρένο, σε αεροπλάνο. Όλα τα μέσα τα χρησιμοποιώ. Τα ζητάει η δουλειά μου, μα δεν μου κάνω τίποτα. Αλλάζω τις πόλεις, χωρίς να αλλάζει τίποτα μέσα μου. Έτω το δοκίμασε κάνω την άκρη του καρσί, λίγο κοντό σε μια ευχάριστη παρέα. Για τέτοια αναστροφή μπορεί να σε βοηθήσει περισσότερο.
που τι παρέχουν ή με το ποτό που το σέβηκα ποτέ. Άλλο πράγμα μου λύνει και αυτό είναι που δεν μπορώ να βρω. Τότε του λέει ο γιατρός, άκουσε να δεις, υπάρχει εδώ ένας αμίμητος κλόβο. Κάποιος θα μπορούσε να σπαρταράνε στα γέλια, τα αστεία τους, οι κρυμάτσες του, οι χειρονομίες του, κάνουν όλους να γελάνε τα σταμάτητα. Δοκίμασε να περάσει μερικά βράδια κοντά του, θα σου κάνει καλό, θα σπάσει την μελαγχολία σου. Έτσι είναι, γιατρέ μου. Μονάχα πως αυτός ο κλόβος είναι με εγώ ο ίδιος. Κάνω όλους τους ανθρώπους να γελάνε, εκτός από τον εαυτό μου. Αυτό που πετυχαίνω για τους άλλους δεν μπορώ να το πετύχω για μένα. Αλλά μήπως και το γέλιο τους βαστάει για πολύ, εξαφανίζεται τόσο σύντομα. Ξέρετε, ο διάβολος δεν γελάει ποτέ. Δεν χαίρεται ποτέ. Λέει το αμάζευμα ο προφήτης Ισαΐας. Ουκ έστιν χέρι της ασεβέσιν, είπε Κύριος ο Θεός. Δεν υπάρχει χαρά στους ασεβείς. Όσοι είχαμε την ευλογία να γνωρίσουμε τους συγχρόνους Αγίους Εκκλησίας, δεν έλεγα τους παλαιούς. Τον πατέρα Παγίσου, τον πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Ιάκου, τον πατέρα Εφραίμου, τον Αγιώτη. Ένιωθα εγώ τουλάχιστον και ίσως το νιώσω τόσο τους γνωρίσατε, μια μόνιμη χαρά στην ψυχή τους. Φαινόταν στο πρόσωπό τους, ήταν άνθρωποι με χιούμορ, με τα αστεία τους, με τα πειράγματά τους ακόμα και αυτό το πράγμα ξεχύλισε μέσα τους. Μια μόνιμη χαρά, όχι ευχαρίστηση. Τα μόνιμη καλά γιατί ήταν ο Χριστός μέσα τους. Μιλήσαμε για λίγο για τη χαρά που βιώνει μαζί με τους άλλους χριστιανούς, τις κοινωνικές σχέσεις και κοινωνικές εκδηλώσεις της Εκκλησίας. Είναι οι γιορτές, η λειτουργική ζωή κλπ. Μερικοί όμως χριστιανοί, επηρεασμένοι από την ζωή των μη χριστιανών, προσπαθούν να ζήσουν τη χαρά μόνοι τους. Έχουμε και εκεί. Δηλαδή να πάμε στην οικογένειά μας που είναι η ενορία μας. Θέλουμε να πάμε ταξίδι, να πάμε για πυκνή. Ή έρχονται μεγάλες γιορτές, Χριστούγεννα, η Πάσχα, Χριστούγεννα στην Βιέννη, Πάσχα στο Μαρόκο. Αλλά μπορεί κανείς να ζήσει τη χαρά μόνος του και να απολαύσει τα δώρα του Θεού μακριά από τους αδέλφους του. Πώς να νιώσεις τη χαρά όταν ορίζεσαι και δεν τη μοιράζεσαι. Πώς να νιώσεις τη χαρά των Χριστουγέννων ή του Πάσχα χωρίς Χριστό και χωρίς τους αδελφούς σου. Ο λαός του Φωνερό έλεγε ότι πρέπει να δημιουργήσεις άλλες ευτυχίες για να χαρίσεις τις δικές σου. Πώς θέλετε, έλεγε κάποιον, να είναι ευτυχισμένος, δεν αγαπάει παρά μόνο τον εαυτό του. Υπάρχει μια επιστολή στην Καινή Διαθήκη που ονομάζεται Επιστολή της Χαράς. Ο Αποστόλος Παύλος είναι φυλακισμένος και μάλιστα θα καλωρίζω στη φρικτή φυλακή της εποχής εκείνης. Γράφει επιστολές. Κάποιες επιστολές της Καινής Διαθήκης ονομάζονται επιστολές της εχμαλωσίας στην θεωρητική γλώσσα. Γιατί είναι αυτές που λένε Παύλος, Παύλος, δέσμιος Ιησού Χριστού. Ή μνημονεύεται από τον δεσμό. Ο Παύλος είναι στη φυλακή, είναι δέσμιος, γι' αυτό ονομάζεται έτσι. Υπάρχει λοιπόν η επιστολή προς Φιλιππισίους. Η μόνη που ονομάστηκε επιστολή της χαράς. Θα δούμε γιατί. Ένας ερευνητής, ο Μιχαήλ, που μελέτησε επιστολές φυλακισμένων της αρχαιότητος, συνοψίζει την ψυχολογική κατάσταση των συγγραφέων τους, όπως αναδύεται μέσα από τις επιστολές τους, ως εξής. Οι φυλακισμένοι σκέφτονται και μιλούν μόνο για τον εαυτό τους. Παρορμονούνται τα δεινά τους, θεωρούν τον εαυτό τους αθώο, επικρίνουν τους άλλους, εκφράζουν συνεχώς με ψυχολογία και δυσπιστία έναντι όλων, δίνουν με κάποιο τρόπο διέξοδο στα αισθήματα μειονεκτικότητος που τους διακατέχουν. Ο παραπάνω ερευνητής, κάνοντας τη σύγκριση, δεν βρίσκει κανένα από αυτά τα στοιχεία στις επιστολές εχμαλωσίας του Παύλου. Απέναντίας, μάλιστα, αναγνωρίζει σε μερικούς τύπους το μεγαλείο και το χριστιανικό βίωμα του Αποστόλου. Βασικό στοιχείο του χριστιανικού βιώματος του Παύλου αποτελεί χαρά, για την οποία γίνεται όμως επανειλημμένος στην επιστολή, χαρά που δεν αποτελεί στιγμία συγκίνηση, αλλά διαρκή κατάσταση. Είναι ο Παύλος στη φυλακή, αλλά δεν θέλει χαρά μέσα του. Αξίζει να τη διαβάσετε αυτή την επιστολή, να το πάτε σπίτι σας, το θα διαβάσω μερικά μόνο αποσπάσματα.
λέει, την έσπεν διαφθόρων και έρη, την έσδε και διαδοκία των Χριστών κηρύσσους. Ημέν εξαιρεθείας των Χριστών καταγγέλουσα. Ού κατονός η όμενη θλίψη επιφέρει τις δεσμίες μου. Η δε εξετάτης, οι δότες που της απολογίζουν το Ευαγγελίου κείνε. Τι κάνουν πριν παντοτρόπου, είτε προφάση, είτε αληθεία, Χριστός καταγγέλλει. Και τούτο χαίρον, αλλά και χαρίσομαι. Είδα δά ότι τούτο μη αποβίζει τη σωτηρία, δε της ημών παίσιον και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού. Κατά την απαραδοκία και ελπίδα μου, ότι εν ουδενή εσφυγίσομαι, αν εν πάση παρησία ως πάντε, και μην μεγαλυνθείστε Χριστός και το σώμα μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Η ρίζα τώρα της χαράς. Εμή γά το ζήν Χριστός και το αποφανή κέρδος. Είδε το ζήν ένα σάκι, τούτο μη κακός έργο και τι ερίσω με που γνωρίζω. Συνέχω με δέκτο τον Δίο. Την επιθυμία έχω εις το αναλύσε και στην Χριστό είναι. Πολλό καλό μάλλον χρήσω, το δε υπέρ είναι της αρχή, αναγκαιότερο τιμάς. Και τούτο πεπιθώς, είδα ότι μενώ και συμπαραμενώ πάση τιμή, εις την ημών προκοπή και χαρά της πίστεως. Μετάφραση. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν τον Χριστό αποζηλώνεται τιμή και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση. Άλλοι όμως από κάτι προέβηση. Η πρώτη διαδίδω το χριστιανικό μήνυμα από αγάπη, γιατί ξέρω ότι μου έχει αναταθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου. Ενώ οι άλλοι ενεργούν με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με απλά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμα μεγαλύτερη εκτίμηση στη φυλάκησή μου. Και με αυτό ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία, είτε με ειλικρίνεια, κηρύσσει το Χριστός. Γι' αυτό χαίρομαι και θα χαρώ ακόμα περισσότερο. Γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα απελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσουν να προσφέρουν, αλλά όπως πάντα, έτσι και τώρα με πολύ φάρος, θα αγωνιστώ ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο μου το είναι. Είτε με αφήσω να ζήσω, είτε με καταδικάσω να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Θυμηθείτε τον προηγούμενο που έλεγε είτε ζω είτε δράμα, είτε πεθάνω είτε δράμα. Ο Παύλος λέει είτε ζω είτε χαρά, είτε πεθάνω πάλι είτε χαρά. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. Και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό, που είναι το καλύτερο από όλο. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για εσάς. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας για να σας βοηθήσω, να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Πιο κάτω γράφει. Ήδη σου παράκληση σε Χριστό, ήδη παραμύθιον αγάπης, ήδη κοινωνία πνεύματος, ήδη βλάχνα και ηθεμή, πληρώσατε μου την χαρά μου, ή να το αυτό φρονείτε, την αυτήν αγάπη έχοντες, σύμψυχοι, το ένα φρονούντες, η δεν καταερήθεια η κοινοδοξία, αλλά την ταπεινοφροσύνη αλλήλου συγκούμενη, υπερέχοντας σε αυτόν. Μην τα εαυτόν έκαστος σκοπήθε, αλλά και των εταίρων έκαστος. Αν θέλετε λοιπόν να προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στον Χριστό ή μια παρηγοριά που παρέχεται από αυτήν αγάπη, αν μετέχετε στο ίδιο πνεύμα, αν έχετε έλλειος Χριστουργή, τότε γεμίστε την καρδιά μου με χαρά, ζώντας με ομόνια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μια ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτα από ανταγωνισμό ή από μοντεδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη, ας θεωρεί ο ένας ανώτερο από τον άλλον. Ας μην φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Σε άλλο σημείο, αντί και σπένδομαι με τη θυσία και λειτουργία της πίστης ημών, χαίρον και συγχαίρον πάση ημίν, το δεύτερο και εμείς χαίρετε και συγχαίρετε εμείς. Αλλά και αν ακόμα προσφέρει τους ζωήνους πονδύ στη θυσία και στη λειτουργία του τελειώ για χάρη της πίστεώς σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το είτε και εσείς, χαρείτε και ενώστε τη χαρά σας με τη δική μου. Το λοιπόν αδελφοί,
Χαίρεται ο Κύριος, τα αυτά γράφει ημίν εμίμεν ούγω πληρών, ημίν ασφαλές. Λοιπόν, αδελφοί μου, να έχετε τη χαρά που δίνει πίσω το Κύριο, το να σας γράφω τα ίδια πράγματα, εμένα δεν με κουράζει σε εσάς, σε εσάς όμως που δίνει σιγουριά. Τα αυτά ήγηλε δια των Χριστών σε μία, αλλά μηνούν και, και ηγούμε πάντα σε μία είναι δια το περέχον της γνώσης Χριστού Ιησού του Κυρίου μου, διόν τα πάντα εσύ νιώθει και ηγούμε σκύβαλα είναι, είναι Χριστό και πίσω. Αυτά όμως που ήταν άνθρωποι για μένα πλεονεκτήματα, με την πίστη στον Χριστό τα είδα σαν πλεονεκτήματα. Πραγματικά όλα εξακολουθούν να τα θεωρώ πλεονεκτήματα σε σχέση με το αμυσίκριτο ανώτερο αγαθό που κέρδισα γνωρίζοντας τον Ιησού Χριστό τον Κύριό μου. Γι' αυτό τα πέταξα όλα και τα θεωρώ σκουπίδια για να κερδίσω τον Χριστό και να ενωθώ μαζί του. Ώστε αδελφοί μου αγαπητοί και λιπόφητοι, χαρά και στεφανός μου, ούτως δίκαιται εν Κυρίω αγαπητοί. Έτσι λοιπόν, και αγαπητοί και περιπόθητοι αδελφοί μου, εσείς που είστε η χαρά και το στεφάνι της νίκης μου, μείνετε αγαπητοί μου σταθεροί στον Κύριο. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, πάλι νερό, χαίρετε, το επίγειες ημών γνωρίζει το πάσιν ανθρώπης, ο Κύριος εγγύς, μηδέν μερινάτε. Το λοιπόν αδελφοί, όσα εστίν αληθή, όσα σεμνά, όσα δίκαια, όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έθιμα, ή της αρετή και ή της έπαινος, ταύτα λογίζεστε. Α και μάθετε και παρεμβάνετε και υπούσετε και είδετε εν ημίν, ταύτα πράσετε και ο Θεός της ειρήνης έστε με θυμών. Να χαίρεστε λοιπόν πάντοτε με τη χαρά που δίνει η κοινωνία με τον Κύριο. Θα σας το πω και πάλι, να χαίρεστε. Σ' όλους να δείτε την καλοσύνη σας. Τέλος αδελφοί μου, ό,τι είναι αληθινό, σεμνό, δίκαιο, καθαρό, αξιαγάπητο, καλόφημο, ό,τι έχει σχέση με την αρετή και είναι άξιο επένου, αυτά να έχετε στο μυαλό σας. Αυτά που μάθετε, παραλάβατε και ακούσετε από μένα, αυτά που είδατε σε μένα, αυτά να κάνετε κι εσείς. Και ο Θεός που δίνει την ειρήνη θα είναι μαζί σας. Εχάρι δεν κύριο μεγάλος, ότι ήδη ποτέ αναφάλετε το υπερημόν φρονή, εφού και φρονείτε, η καιρή στεγάδα. Μεγάλη χαρά για εσά, χαρά που δωρίζει ο Κύριος, γιατί το ενδιαφέρον σας για μένα άνθησε τώρα ακόμα μια φορά. Βέβαια, πάντοτε με συγκεκριώσαστε, δέχτηκατε όμως την ευκαιρία να το εξηγήσετε. Αλήθεια, ποια είναι η πηγή της χαράς για τον Πάπα, τον δέσμο, τον φυλακισμένο. Ποιο ήταν αυτό που μέσα στο φοβερό κουτρούπι της φυλακής το πλημμυρίζει χαρά, ένα πρόσωπο και ένα γεγονός. Ποιο είναι το πρόσωπο, το είπαμε και πριν, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Για αυτό το πρόσωπο γράφει την επιστολή που διαβάσαμε, κράτη την επιστολή που διαβάσαμε, αυτά τα υπέροχα είναι. Εμίγα το ζει Χριστός και το απαθανή κέρδος. Αλλά να είναι η κέρδη, ταύτα είχε δια των Χριστών σημεία, αλλά μενούργε. Και ηγούμε πάντα σημεία είναι δε το υπέροχο της γνώσης Χριστού Ιησού του Κυρίου. Διόν τα πάντα εζημιώθεν και ηγούμε σκύβατα είναι, είναι Χριστόν και βρίσω. Όλα τα θεωρώ σκουπίδια, θέλω να κερδίσω μόνο τον Χριστό. Ένα σύγχρονο άγιο τη Εκκλησία μα, ο Παθήριο Τίνο Πόποβιτς, πάνω σε αυτού του τοίχου έγραψε ένα καταπληκτικό κείμενο. Ένα πλημμύρισμα χαρά και αγάπη για τον πρόσωπο του Χριστού. Σα το διαβάζω πολύ στα σχόλια. Είναι από τα ωραιότερα κείμενα που γράφτηκαν για τον πρόσωπο του Χριστού. Σταθείτε όλα τα σύμπαντα, όλοι οι πάντοτες του κόσμου και όλα τα όντα, κάτω όλες οι καρδιές, όλοι οι νόες, όλες οι ζωές, όλες οι αθανασίες, όλες οι αιωνιότητες, διότι όλα αυτά, χωρίς τον Χριστό, είναι για μένα κόλαση. Η μία κόλαση δίπλα στην άλλη κόλαση. Όλα είναι αναρρύθμιτες και ατελέπιτες κολάσεις και στο ύψος και στο βάθος και στο πλάτος. Η ζωή χωρίς τον Χριστό, ο θάνατος χωρίς τον Χριστό, η αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ο ήλιος χωρίς τον Χριστό και τα σύμπαντα χωρίς Αυτόν είναι τρομερή ανοησία, ανυπόφορο μαρτύριο, συσύφιο βάσανο, κόλαση. Δεν θέλω ούτε τη ζωή,
ούτε το θάνατο χωρίς εσένα γλυκύτατε, Κύριε. Δεν θέλω ούτε την αλήθεια, ούτε τη δικαιοσύνη, ούτε τον παράδεισο, ούτε την αιωνιότητα. Όχι, όχι. Εσένα μόνο θέλω. Εσύ μόνο να είσαι σε όλα, εν πάση και υπεράνω όλων. Η αλήθεια, εάν δεν είναι ο Χριστός, δεν μου χρειάζεται. Είναι μόνο μια κόλαση. Το ίδιο είναι κόλαση και η δικαιοσύνη και η αγάπη και το αγαθό και η ευτυχία. Και αυτός ο Θεός, εάν δεν είναι ο Χριστός, είναι κόλαση. Δεν θέλω ούτε την αλήθεια χωρίς τον Χριστό, ούτε τη δικαιοσύνη χωρίς τον Χριστό, ούτε την αγάπη χωρίς τον Χριστό, ούτε τον Θεό χωρίς τον Χριστό. Δεν τα θέλω όλα αυτά, κατ' ουδέν ανθρώπου. Θα δεχτώ κάθε είδους θάνατο. Ας με θανατώσετε με όποιο τρόπο θέλετε, αλλά χωρίς τον Χριστό δεν θέλω τίποτα. Ούτε τον εαυτό μου, ούτε και αυτόν τον ίδιο του Θεό, ούτε κάτι άλλο μεταξύ των δύο τούτων. Δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω. Το πρόσωπο του Χριστού λοιπόν είναι η πηγή της χαράς, της μακαριότητος. Το ένα στοιχείο, το πρόσωπο του Χριστού. Το δεύτερο, ένα γεγονός, είναι η Ανάσταση του Χριστού. Το μεγαλύτερο, σημαντικότερο, σπουδαιότερο, συγκλονιστικότερο γεγονός που συνέβη ποτέ στην ανθρώπινη ιστορία. Και πάλι, δεν θα ήθελα να το ιστορήσω μερικά με λόγια και να το σχολιάσω, αλλά θα αφήσω να μιλήσει και πάλι η εμπειρία ενός άλλου συγχρόνου Αγίου, του πατρός Πορφυρίου, που μεθαύριο έχουμε και προγνώσει νότου. Θα διαβάζω μια επιστολή του μακαριστού καθηγητή του Γιώργου του Παπαζάκου, που δημοσιεύτηκε κάποιο Πάσχα σε θεολογικό περιοδικό. Αν και δεν είναι επίκαιρο εορταστικά, όπως είναι μόνο ένα επίκαιρο, γιατί η Ανάσταση είναι μια γιορτή που τη γιορτάζουμε καθημερινά και κυρίως Κυριακές. Γράφει λοιπόν, αντί άλλης Πασχάλης Αγγής, θα σας μεταφέρω τα χαρμόσυνα αναστράσιμα βιώματα του μακαριστού γέροντα Πορφυρίου, όπως τα έζησα μια τρίτη διακίνησή μου στο κελάκι του. Πήγα να το πω σαν γιατρός. Μετά την καρδιολογική εξέταση και το συνηθισμένο καρδιογράφημα, με παρακάλεσε να μην φύγω. Κάθισα το σκαρνάκι κοντά στο κρεβάτι του. Έλαβε από χαρά το πρόσωπο. Με ρώτησε, ξέρεις το τροπάριο που λέει θανάτου εορτάζομαι την έγκρωση? Ναι, γέρο, δεν το ξέρω. Για πες το. Άρχισα γρήγορα, γρήγορα. Θανάτου εορτάζομαι την έγκρωση, άλλο την καθαίρεση, άλλη ποιοτή τη αιωνίου απαρχή και σκεπτώντα κινδύνου των αίτιων, των μόνων ευλογητών των πατέρων Θεών και υπερέπρωσεων. Το κατάλαβε. Ασφαλώ το κατάλαβα. Νόμιζα πω με ρωτάει για την ερμηνεία του. Έκανα μια απότομη κίνηση στο χέρι του και μου είπε: τίποτε δεν κατάλαβε, ρε Γεωργάκη. Εσύ είπε σαν βιαστικό ψάχτη. Άκου τι φοβερά πράγματα λέει αυτό το τροπάριο. Ο Χριστός με την ανάστασή του δεν μας πέρασε απέναντι από ένα ποτάμι, από ένα ρήγμα γης, από μια διόρυγα, από μια λίμνη ή από την ελληνική θάλασσα. Μας πέρασε απέναντι από ένα χάος, από μια άβυσο, που ήταν αδύνατο να την περάσει ο άνθρωπος μόνος. Αιώνες περίμενα από το πέρασμα, αυτό το Πάσχα. Ο Χριστός μας πέρασε από το θάνατο στη ζωή. Γι' αυτό σήμερα, θανάτου, εορτάζουμε την έγκρωση, άντω την καθαίρεση. Χάθηκε ο θάνατος, το κατάλαβες. Σήμερα γιορτάζουμε την απαρχή της άλλης βιωτής, της αιωνίου ζωής κοντά του. Μίλαγε με ενθουσιασμό και βεβαιότητα. Συγκινήθηκε, σιώξε εργαλείο και συνέχισε πιο δυνατά. Τώρα δεν υπάρχει χαός, θάνατος, νέκρωση, άρνηση. Τώρα όλα είναι χαρά, χάρη στην Ανάσταση του Χριστού μας. Αναστήθηκε μαζί του η ανθρώπινη φύση. Τώρα μπορούμε και εμείς να αναστηθούμε, να ζήσουμε αιώνια κοντά του. Τι ευτυχία η Ανάσταση! Και σκεπτώντες υμνούμεν των αίτιων. Έχεις δει τα κατσικάρια τώρα την άνοιξη να χοροπηδούν πάνω στο γρασίδι, να τρώνε λίγο από την μάνα τους και να χοροπηδούν ξανά? Αυτό είναι το σκύπτο, το χοροπήδι. Έτσι έπρεπε και εμείς να χοροπηδούμε από χαρά ανίποτε για την Ανάσταση του Κυρίου μας και τη δική μας. Διέκοψε πάλι τον λόγο του. Ανέβαινε ανέφρος η ατμόσφαιρα. Μπορώ να σου δώσω μια συμβουλή, συνέχισε. Σε κάθε θλίψη σου, σε κάθε αποτυχία σου, να συγκεντρώνεις σε μισό λεπτό στον εαυτό σου και να λες αργά αργά αυτό το τροπάριο. Θα βλέπεις
ότι το μεγαλύτερο πράγμα στη ζωή σου και στη ζωή του κόσμου όλου έγινε η ανάσταση του Χριστού, η σωτηρία μας. Και θα συνειδητοποιείς ότι η αναποδιά που σου συμβαίνει είναι πολύ μικρή για να χαλάσει τη διάθεσή του. Μου σφίξε το χέρι λέγοντας, σου έχουμε να σκυρτάς από τα καλά, κοιτάζοντας πίσω σου το χάος από το οποίο σε επέλεσε ο Άγιος Κύριος, ο μόνος ευλογητός του Πατέρου, σαν λέγω έχει Χριστός Ανέστη. Ιστερόγραφο δικό μου, αληθώς Ανέστη. Αφού λοιπόν ο Χριστός Ανέστη, αδελφοί μου, δηλαδή αφού νικήθηκε ο θάνατος, αφού όλοι βαπτιστήκαμε και ντυθήκαμε τον Χριστό, έχουμε όλο δικαίωμα να χαιρόμαστε αληθινά. Η ευχή του Αποστόλου Παύλου, ας είναι και δική μου ευχή σε όλους. Αδελφοί, χαίρετε Κύριο πάντοτε, πάλι νερό, χαίρετε. Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Μιχάλη, για την σταγωγία στη χαρά, την αληθινή χαρά και πιστεύω με τον λόγο σας και με τα παραδείγματα τα οποία μας είπατε, μας μυσταγωγήσατε στα μυστικά αυτής της αληθινής χαράς. Ωστόσο όμως, θα είπα αν δεν τον βγάζουμε πολύ από το πρόγραμμά του λίγη τώρα, αν θα ήθελε κανείς κάτι να ρωτήσει, να επιδώσει κάτι καλύτερο από κάτι καλύτερα από αυτά τα οποία μας είπε. Στο θέμα λοιπόν της χαράς, της αληθινής χαράς. Το μικρόφωνο είναι εδώ. Χαίρετε, μιλήστε για τη χαρά. Έχει και ένα πρόεδρο του πατέρα μου. Χαίρετε. Μέσα στα πρόεδρα ζουν 2-3 χρόνια. Μετά τι πατέρα και χωρί. Όχι μόνο ένα πρόεδρο σήμερα, αλλά και μεγάλη ηλικία. Μετά από 40 χρόνια, 45-50 χρόνια. Χωρίζαν. Τι πατέρα. Κάποτε είπαν οι άνθρωποι, όταν χωρίζαν, έμεινε χείρα γυναίκα. Έμεινε χείρα. Δεν παντρευόταν ούτε άλλο. Τώρα έχει πείστε μου εσείς, πώς θα βλέπετε αυτά τα πράγματα. Άρα ο γάμος που κάνω ήταν ευχαρίστηση, δεν ήταν χαρά. Δεν είχα ζήσει το πλήρωμα της χαράς. Είπαμε χαρά είναι μόνο η κατάσταση. Ήταν μια ευχαρίστηση. Και δεν έχω καταλάβει ότι η χαρά είναι και μέσα στον χρόνο. Ότι μέσα στην άσκηση. Εάν κανείς δεν παλέψει στη ζωή, δεν αγωνιστεί να αποδεχτεί τον άνθρωπο να αγαπήσει. Η αγάπη δεν είναι αγάπη και λουλούδια. Έτσι, ξέρετε πολύ καλά τι αγώνα χρειάζεται να αγαπήσει τον διπλανό σου. Λοιπόν, εάν δεν έχει κανείς αγάπη, δεν αγωνιστεί, δεν παλέψει, δεν έχει τη χαρά. Επομένως, αν δεν τη βρει τη χαρά, θα την ψάξει κάπου αλλού. Το διαζύν έχουν λύσει σήμερα. Πράγματι, έχουμε τρομακτική αύξηση των διαζυγίων. Και πιστεύω ότι στους ανθρώπους, όπως και σε εμάς, γι' αυτό καταλήγουμε εκεί και σε άλλα πράγματα, λείπει ο Χριστός. Αφού λείπει ο Χριστός, ούτε χαρά υπάρχει, ούτε ευτυχία, ούτε καν ευχαρίστηση. Και ψάχνουμε να το κάνουμε. Αλλά φεύγουμε το πρόβλημα, δεν το αντιμετωπίζουμε όπως πρέπει. Δεν ξέρω έτσι. Νομίζω ότι αυτό σπανάρι, αν υπάρχει ο Χριστός, θα θυσιαστούμε, θα πονέσουμε και μέσα από εκεί θα βρούμε τη χαρά. Συμφωνώ με αυτό που είπατε πριν ότι είμαι ο Χριστός, γι' αυτό δεν έχουμε τη χαρά. Μήπως επομένως αυτό που πρέπει να αναζητήσουμε είναι η τρόπο που θα συναντήσουμε τον Χριστό. Και σε αυτό, στη σημερινή κοινωνία τελικά αυτό είναι ατομική ευθύνη ή είναι συλλογική. Κοιτάξτε, νομίζω και ατομική και συλλογική. Ο καθένας πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Θα κάνει μια φορά μια ομιλία για το θέμα της ευθύνης, δεν ξέρω πότε. Κάποια φορά είχαμε κάνει το υπεύθυνο για όλα, έτσι. Είμαστε υπεύθυνοι για όλα. Και για τον κόσμο, και για τους δίπλα μας, και για πολύ παραπάνω. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ευθύνη που δεν θέλουμε να την αναλάβουμε. Και αυτό βλέπετε, πλήρουμε τις ευθύνες αλλού. Δεν έχουμε τη χαρά μέσα μας. Δεν έχουμε την αγάπη. Δεν έχουμε τη θυσία. Και όταν συμβεί ένα πρόβλημα, κάποιος άλλος φταίει έξω από εμάς. Αλλά δεν είναι όλη η αυτή η αντιμετώπιση. Η ώρα θα αντιμετώπιση να λάβω εγώ την ευθύνη.
απέναντι στον άλλο και απέναντι σε όλο τον κόσμο. Γέροντα, καλησπέρα. Είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό που μας είπατε. Είναι πολύ δύσκολο να το βάλουμε στην πράξη με τον τρόπο που σκέφτομαι. Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ να μας διηγηθείτε τη δική σας χαρά όταν πρώτο πήγατε στη Ρωσία. Το γεροντικό ότι
ένας γέροντας έλεγε, δεν είδα μοναχούς, δεν είμαι μοναχός, δεν είδα μοναχός, αλλά είδα μοναχούς. Και εγώ δεν έχω πει όμως τέτοιο, αλλά είδα ανθρώπους που το έχω. Τώρα, τα λέω και δεν είναι πολύ αθήνας. Είναι πολύ εσωτερικό γι' αυτό. Θέλουμε λοιπόν να σας ευχαριστήσουμε ακριβά για την αγάπη που μας δείχνετε και για την συμμετοχή σας πάλι στα εορτία της Αγίας μας. Θέλω να θυμίσω στην αγάπη σας ότι απόψε είναι αύριο είναι του Αγίου Αντρέα, έχουμε πάλι έτσι καταληκτική ερμηνεία. Ο πατήρ Γεώργιος Κουτέλης, ο οποίος έρχεται εδώ και τον καλωσορίζουμε, είναι αυτός που μας τελέσει απόψε την ερμηνεία και θα μας μιλήσει για έναν Ρώσο Άγιο, τον Άγιο Φενιαμίνοφ, Ινοκέντιο. Και θα μπορέσουμε έτσι να προσευχηθούμε. Ήθελα να πω ακόμη ότι αύριο θα έχουμε κοντά μας τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του Ευολίγου, Πατέρα Μάξιμου. Πατέρα Μάξιμος θα μας μιλήσει για τους λογισμούς. Ένα πολύ σημαντικό θέμα και πάρα πολύ δύσκολο. Και πιστεύω ότι θα βοηθούμε αρκετά για να περιφρουρούμε τους λογισμούς μας. Τελειώνοντας, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε και απόψε σε αυτή την εισαγωγή της Αληθινής Χαράς που μας λόγησε εδώ ο Πατριωτάριος. Να σας υπενθυμίσω ότι αύριο το πρωί στις 11 για όσους θα είχατε χρόνο κάτω στην κινηματογραφική μας λέσχη, το λέγαμε, έχουμε μια πολύ ωραία προβολή για το πρόσωπο του Ιησού, η ζωή του Χριστού, από μια πολύ ωραία ταινία. Ίσως δεν έχετε ξαναδεί, είναι καινούργια και πιστεύω ότι θα σας αρέσει σύμφωνα πάντα με το καταλογά ένα κέντρο αποτυπωμένο. Και τελειώνοντας πάλι, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή η έκκληση που έχουμε κάνει κάτω αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού, εκεί που πάτησαν τα Άγια Πόδια του Χριστού μας, στα Ιερουσαλήμ, στους Αγίους Τόπους, είναι λοιπόν η έκκληση αυτή στη διάθεσή σας, μπορείτε να την επισκεφτείτε τώρα κάτω και έτσι να θαυμάσετε και αυτό το φωτογραφικό υλικό το οποίο θα σας αρέσει και είναι καλό για όσους έχουν πάει στους Αγίους Τόπους να θυμηθούν τα Άγια προσκυνήματα, αλλά και σε όσους δεν τα έχουν μεταφέρει μέχρι τώρα να κάνουν μια αρχή, να τους αξιώσει, να μας αξιώσει ο Θεός για να επισκεφτούμε τους Αγίους Τόπους και να προσκυνήσουμε εκεί που έστησαν τα πόδια του Κυρίου μας. Και πάλι λοιπόν, σας ευχαριστούμε για την αγάπη σας. Να ψάχνουμε εδώ το τροπάριο ξανά τις αγκές μας και να τελειώσουμε την αγάπη της αγκής μας. Παρπάρα την Αγία τη Ελέγξουμε και σώσουμε εμάς. Αμήν. Δώσ' μαζί μας.